Παρουσία υποψηφίων δημοτικών συμβούλων, υποψηφίων τοπικών συμβούλων και δημοτών τελέστηκαν το βράδυ της Πέμπτης στα εγγένεια του εκλογικού κέντρου της παράταξης Συντική Νέα Εποχή στη Ροδόπολη. Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενους και των σοφυλάτων δια του σταυρού σου πολίτε. Το σοβερέον αξίωσον ημάς πίσον Θεοτό και Παρθένε παραρώσατε πλημελήματα ημών και παρέχουσα η άμα. Πρέπει να ξαναβγεί ο κύριος Δομουξίδης. Τα πράγματα ήταν δύσκολα την πρώτη πενταετία, μάλλον έγιναν κάποια έργα. Ότι μπορεί στη δεύτερη λόγω κορονοϊού, λόγω ουκρανικού υπήρχαν προβλήματα. Τώρα τελευταία πήραμε λίγο ανάσα για να γίνουν τα έργα. Και νομίζω ότι είναι πιο δημιουργικός από όλους τους άλλους και υπάρχει συνεργασία και με τους τοπικούς συμβούλους, αντιδημάρχους. Οι στόχοι σας ποιοι είναι εδώ για την περιοχή? Οι στόχοι μας για την περιοχή είναι πρώτα απ' όλα να φέρουμε κόσμο εδώ στην περιοχή λόγω λίμνης, πορόγια. Πρέπει να κάνουμε κάποιες εργασίες υποδομής ώστε να έρθει ο κόσμος τουριστικά. Οτιδήποτε ας πούμε μπορεί να γίνει. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Θα προσπαθήσουμε 8 Οκτωβρίου να τελειώσουμε τις εκλογές, να μην ταλαιπωρήσουμε τους δημότες για τη δεύτερη Κυριακή. Πιστεύω ότι η νίκη είναι δική μας και θα είναι δική μας. Η επόμενη μέρα στο Δήμο και οι φιλοδοξίες. Η επόμενη μέρα στο Δήμο θέλει πολλή δουλειά και μόνο δουλειά. Στην ομιλία του, ο υποψήφιος δήμαρχος Συντικής Φώτης Δομουχτσίδης αναφέρθηκε στα μέλη που απαρτίζουν το ψηφοδέλτιο της παράταξης, λέγοντας χαρακτηριστικά πως είστε εσείς αυτοί που θα επισκεφτείτε απ' άκρη σ' άκρη ολόκληρο το Δήμο για να μεταλαμπαδεύσετε τις ιδέες μας, τις αξίες μας, την καθαρότητά μας και τη σταθερότητα που προσφέρουμε. Εμείς είμαστε η παράταξη που κινείται μόνο μπροστά, είπε ο κύριος Δομουχτσίδης. Για άλλη μια φορά κατεβαίνω στις εκλογές θέλοντας να προσφέρω αυτό που κάνω στη ζωή μου, ό,τι μπορώ. Καλύτερο για τον τόπο μου, γιατί εδώ μεγάλωσα, εδώ μένουμε, να μεγαλώσουν όμορφα τα παιδιά μας και ό,τι καλύτερο για όλους τους δημότες. Είναι η καθημερινότητα να δοθεί λύση με τα καθημερινά προβλήματα και κάποια έργα που έχουν δρομολογηθεί να γίνουν. Εμένα με ενδιαφέρει πλέον και το κομμάτι του τουρισμού πάρα πολύ. Ήδη έχω κάνει κάποιες ενέργειες με ιστοσελίδες, με κάποιες πινακίδες πληροφοριακές που θα μπουν σε όλη την περιφέρεια του Δήμου. Θέλω να πιστεύω σε κοντά σε ένα μήνα θα είναι τοποθετημένες. Εκ νέου υποψήφιος στο τοπικό της Μακρυρίτσας. Γιατί με το Φώτη Δομουξίδη? Ο Φώτης Δομουξίδης είναι ο καθαρότερος δήμαρχος, ο πιο γνήσιος, ο νοικοκύρης, ο άξιος, έχει βοηθήσει το χωριό μου πάρα πολύ. Και γι' αυτό είμαι μαζί του. Πρώτη φορά υποψήφιος με τον Φώτη Δομουξίδη. Πρώτη μου ευκαιρία να δείξω και εγώ στο τόπο μου αυτά που ονειρεύομαι και αυτά που οραματίζομαι. Τι προτεραιότητες που θέτεις και τώρα? Οι προτεραιότητες είναι να βελτιωθεί η καθημερινότητα των ανθρώπων, δηλαδή ή από την καθημερινότητα, από τα βασικά, από την καθαριότητα, από την εξυπηρέτηση των πολιτών και στη συνέχεια να ασχοληθούμε με τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δηλαδή να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε τους νέους στο τόπο, δημιουργώντας νέα επαγγέλματα, αλλά από τον τόπο, όχι με ψεύτικες υποσχέσεις και δεσμεύσεις πως θα φέρουμε εταιρείες και εργοστάσια, να αξιοποιήσουμε τον φυσικό πλούτο, να αξιοποιήσουμε τους φυσικούς πόρους του Δήμου μας. Ο κύριος Δομουχτσίδης παρουσίασε τα ονόματα των υποψηφίων του συνδυασμού του, λέγοντας ότι είναι πρόσωπα με εμπειρία, γνώση, δύναμη και ήθος, αλλά και νέοι αγωνιστές που στελεχώνουν το συνδυασμό. Για μία ακόμη φορά οι δημότες της Συντικής θα μας δώσουν την νίκη και είμαστε σίγουροι ότι στις 8 Οκτωβρίου η επόμενη δημοτική αρχή θα είμαστε εμείς. Με έναν άνθρωπο εμπιστοσύνης, έναν άνθρωπο που αγαπάει τον τόπο και θα τον πάει έτη περαιτέρω με νέα έργα, με υποδομές και κυρίως με αγάπη. Πρώτη φορά υποψήφιος. Πρώτη φορά υποψήφιος με την προτροπή του Δημάρχου για να μπορέσουμε να πάμε τον τόπο λίγο καλύτερα, λίγο πιο μπροστά. Χρειάζονται νέοι άνθρωποι που έχουν όρεξη για δουλειά, που έχουν γνώσεις,
έχουν επιθαρχία και γνωρίζουν λίγο τα αντικείμενα. Ένας από αυτούς είμαι και εγώ. Πείτε μου λίγο τις προτεραιότητες σας, έτσι, τους στόχους σας για την επόμενη μέρα. Καταρχήν, να φτιάξουμε τα αυτονόητα, που είναι η καθαριότητα, που είναι, αν θέλεις, ο φωτισμός, τα αυτονόητα. Μετά έργα υποδομής, όπως είναι ας πούμε το αποχετευτικό, όπως είναι η ίδρυυση, όπως είναι οι δρόμοι, που πολύ ταλαιπωρούν τους κατοίκους. Έχει περιθώριο να αναπτυχθεί ο τόπος, έχει μαγιά, έχει πλούτο, είναι όμορφος ο τόπος μας, θέλει ανθρώπους όμορφους και με γνώση και με όρεξη για να πάει ο τόπος μπροστά. Και ο Φώτης Δημουξίδης έχει φτιάξει ένα καλό συνδυασμό, δυνατό, και ο τόπος θα πάει μπροστά. Εύχομαι έναν καλό και έτοιμο αγώνα για όλους μας, καλή επιτυχία. Θεωρώ δεδομένη την επιτυχία της πρώτης Κυριακής, γιατί ο κόσμος είναι κοντά μας, μας εμπιστεύεται, πιστεύει σε μας και δεν θέλει να κάνει δοκιμές. Αυτά τα μηνύματα λαμβάνω και θεωρώ ότι θα είμαστε νικητές. Αυτά, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Είστε και από τα Πορόγια. Ο στόχος τώρα ποιος είναι? Γιατί η περιοχή έχει αναβαθμιστεί, πρέπει να αναδειχθεί ακόμα περισσότερο. Βεβαίως, τουριστικά μας ενδιαφέρει ο τουρισμός, ακόμα περισσότερο η αξιοποίησή της. Και περισσότερο και η λίμνη Κερκίνη. Θα στραφούμε και εκεί για την καλύτερη ανάπτυξη του τόπου μας.